Αιγαίο, γιατί είναι ακουστή, ρε Μανώλη. Τι μας νοιάζει εμάς τι κάνουμε. Σου λέει το Αιγαίο είναι το πουκάμισο. Μα λέει σε όλο το Αιγαίο. Εμάς τι μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη Σμύρνη. Μπορεί να εννοεί, κοιτάξτε, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Μπορεί να εννοεί όλη την περιοχή του Αιγαίου στην Τουρκία. Δηλαδή υπάρχουν και οι ακτές, και η Τουρκία έχει ακτές στο Αιγαίο. Εντάξει, αλλά δηλαδή, εδώ μιλάει για κάποιους που έρχεσαι στη θάλασσα. Εδώ τι εννοεί. Τον εχθρό. Ναι. Πήγαν για μπάνιο, ναι. Για κολύμπι, πήγαν το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, ο εχθρός που πέσε στη θάλασσα, εντάξει, είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες. Ιστορική. Άρα λοιπόν. Υπάρχει. Αυτή, έτσι, για την ιστορία μιλάμε. Εκφεύγεις, γι' αυτό λέω. Τι είπα να πει σε όλο το Αιγαίο. Ακούσουμε εμείς τα νησιά μας εδώ, σήμερα, τι μας λένε οι Τούρκοι, τι μας λένε εμάς. Επειδή σήμερα θα ξεκινήσουν και οι πολιτικές διαβουλεύσεις και οι πολιτικές συνομιλίες, εγώ προσπαθώ να σας παρουσιάσω το τι ακριβώς είπε ο Τούρκος Πρόεδρος στη Σμύρνη. Ο καθένας μπορεί να. Και εσείς βεβαίως μπορεί να βγάλετε τα συμπεράσματά σας και να τα σχολιάσετε. Από εκεί πέρα, ναι, ο εχθρός ήταν οι Έλληνες. Ναι, είπε ότι να ακουστεί η κραυγή σε όλο το Αιγαίο. Εγώ σας λέω ότι ενδεχομένως να εννοεί αυτή την περιοχή του Αιγαίου μπορεί. Που έχει ακτές η Τουρκία στο Αιγαίο. Και από εκεί πέρα η απελευθέρωση της Σμύρνης για άλλη μια φορά μετά τις δημοτικές εκλογές. Η πρώτη φορά ήταν το 22 και η επόμενη φορά θα είναι το 24 τουλάχιστον σύμφωνα πάντα. Με τον Τούρκο πρόεδρο.